Αυτός μπροστά μας που βλέπουμε είναι ο αρχαίος πύργος της Ξηρονομής. Είναι σε μια περιοχή έξω από το χωριό Ξηρονομή, 4 χιλιόμετρα σε πολύ ψηλό σημείο, έτσι όπως πάμε για την Αλική. Είναι περίπου του 5ου, 4ου με 5ου αιώνα π.Χ. Η γύρω περιοχή είχε σχέση με την αρχαία Θίσβη. Και στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλές αρχαιότητες, βέβαια δεν υπάρχουν σημάνσεις. Αυτός είναι ένας κλασικός πύργος εκείνης της εποχής, της Βιωτίας αυτή τη φορά, με την κλασική λιθοδομή που έχουμε δει εκείνης της εποχής, και πάμε να το δούμε μία από κοντύτερα. Βλέπουμε ότι κρατιέται σε αρκετά μεγάλο ύψος και σε πολύ καλή κατάσταση. Το σημείο εδώ πέρα βλέπει τα πάντα κάτω στη θάλασσα και το γκάμπο. Φαντάζομαι θα ήταν και ψηλότερος. Από αυτή την πλευρά είναι και ένα άνοιγμα. Ας ανεβούμε πάνω να το δούμε. Πραγματικά βλέπει τα πάντα. Κλασικός πύργος εκείνης της εποχής. Βλέπουμε και κάποια κεραμικά εδώ πέρα. Νομίζω είναι από τις πιο ψηλούς που έχω δει αυτού του είδους. Προφανώς το σημείο που βρίσκεται δεν υπάρχουν οικισμοί, δεν χρησιμοποιήθηκαν προφανώς κάπου οι πέτρες. Νομίζω ότι έχει χαλάσει με τον καιρό. Ή από ό,τι έχω ακούσει υπάρχει μια περίπτωση να έχει πέσει και από σεισμό. Βασικά αυτό δείχνει βέβαια και η λιθοδομή εδώ πέρα που βλέπουμε μπροστά πεσμένη. Όλο το μεγαλείο, αρκετά ψηλός. Για άλλη μια φορά βλέπουμε στους αρμούς ότι δεν υπάρχει δομικό υλικό ενδιάμεσα. Και από εδώ τελικά είναι η πόρτα που, από ό,τι φαίνεται, έχουν πέσει πέτρες και την έχουν κλείσει. Ναι, από πάνω ήταν σπάσιμο του τοίχου και από εδώ είναι η πόρτα, την οποία έχουν πέσει πέτρες από το σεισμό, λογικά, και έχουν κλείσει την είσοδο. Όλη αυτή η πύργη πραγματικά είναι θαύματα της τοτεμηχανικής και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Εδώ ο πύργος είναι βιωτικός, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό που είναι και αυτοί που έχουμε δει στην Αττική, από που έχουν φτιάξει οι Αθηναίοι δηλαδή. Πιο πάνω βλέπω οι λίθοι φαίνονται λίγο μικρότεροι. Δεν γνωρίζουμε τι ύψος θα είχε. Δεν υπάρχουν γενικά και πάρα πολλές πληροφορίες για αυτόν τον πύργο.
Και στη γύρω περιοχή υπάρχουν, όπως είπα, πολλά άλλα αρχαία κτίσματα. Βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, καμία σήμανση. Υπάρχουν διάφοροι τείχοι, ιερά έχει ακουστεί ότι υπάρχουν. Δεν θα το κοιτάξω αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει τουλάχιστον 50 βαθμούς. Μέσα στο αυτοκίνητο τουλάχιστον. Τώρα εδώ πρέπει να έχει τουλάχιστον 45. Στη σκιά κάτι γίνεται. Αλλά έξω δεν παλεύεται με τίποτα. Πραγματικά και αυτός πολύ όμορφος. Και η γύρω περιοχή, άμα έχεις χρόνο και είσαι σε μια άλλη εποχή, π.χ. άνοιξη, νομίζω ότι μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά και ίσως και πράγματα τα οποία να μην τα ξέρει ο πολλής κόσμος. Όχι ότι και ο συγκεκριμένος πύργος είναι και γνωστός, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ορατό και το βλέπεις και από το δρόμο, οπότε μπορείς να το βρεις εύκολα. Είναι γύρω στα 200 μέτρα περπάτημα από τη λεωφόρο περίπου. Από τη λεωφόρο. Από τον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει προς τον Άγιο Νικόλαο, την παραλία. Αυτά.